Καλημέρα, περοσπέρα. Τελευταίο μέρος της εκπομπής και όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Κούπκα. Γιατί, για καλό νέο όμως, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον sold out στην πόλη μας, να το πω έτσι με θεατρικούς όρους. Καλημέρα σας, κύριε Κούπκα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά ότι υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι κίνηση να δημιουργηθεί ένα γραφείο διακοπής, ένα ιατρείο για διακοπής καπνίσματος κάθε Τετάρτη στην πόλη μας. Και αυτό το γράφει, αυτό το ιατρείο έχει κλεισμένα ραντεβού για πολλές Τετάρτες ακόμα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρθηκαν. Για πείτε μου δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το καλοκαίρι ως μια αρχική σκέψη. Μέσα από ένα συνέδριο, με τηλεδιάσκεψη μάλιστα, έχουμε πάει σε πολλά συνέδρια ανά τον κόσμο μέσα από τον υπολογιστή, διαπιστώσαμε ότι μόλις 5% των ανθρώπων που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα μπορούν να το πετύχουν από μόνοι τους. Καταλάβουμε λοιπόν ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε γι' αυτό. Το καλύτερο από όλα είναι ότι ο γιατρός ο οποίος υποστηρίζει το ιατρείο διακοπής καπνίσματος είναι εθελοντής. Προσφέρει δηλαδή την υπηρεσία αυτή τελείως εθελοντικά, χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο και εννοείται χωρίς κανένα κόστος για τους δημότες. Δεν χρειάζεται να πω πόσο βλαβερό είναι το τσιγάρο. Είναι βλαβερό φυσικά για την υγεία, πρωτίστως είναι βλαβερό και για την οικονομία και του καπνιστή, αλλά και της κοινωνίας. Γιατί επιβαρύνεται το Εθνικό το Σύστημα κάναμε. Υγείας, ναι. Ακριβώς, το κάναμε. Και ούτε και εμείς στην κυριολεξία πιστεύουμε ότι θα πάει τόσο καλά. Από την πρώτη Τετάρτη και κάθε Τετάρτη είναι, θα έλεγα, sold out όλες οι επισκέψεις στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος και σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή να προσθέσουμε ακόμα μία μέρα. Νομίζω ότι δεν φτάνει μία Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι κάθε Τετάρτη που μπορεί να κάποιος να επισκεφτεί για τους δημότες. Κάθε Τετάρτη, αλλά και οι επόμενες δύο Τετάρτες είναι κλεισμένες από τους δημότες. Α, μάλλον πρέπει να το σκεφτείτε πολύ πιο σοβαρά να βάλετε και άλλες μέρες. Το θέμα είναι ότι ο γιατρός αυτός ο οποίος το έχει αναλάβει είναι εθελοντής ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Είναι εθελοντής και είναι ο γιατρός ο οποίος ήταν και υπεύθυνος στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο νοσοκομείο του ΑΧΕΠΑ. Είναι πολύ έμπειρος. Μπαίνει σε μια διαδικασία ξεχωριστά για τον κάθε καπνιστή να αξιολογεί το προφίλ του, να δει το πόσο πρόβλημα ή όχι υπάρχει και αντίστοιχα προχωράει είτε σε συμβουλευτική υποστήριξη ή ακόμα και σε, θα έλεγα, πιο παρεμβατικές λύσεις, πιο φαρμακευτικές. Αυτό το σε πράγμα... Σε κάθε περίπτωση πάνω... Ναι. Πηγαίνει κάποιος μία σε φορά... Σε κάθε περίπτωση είναι, σειρά, καλό όλοι να το κόψουν. Ναι, εννοείται. Παρακαλώ. Αυτό γίνεται μια φορά πας ή πας και έχεις και άλλες συνεδρίες και ραντεβού στο μέλλον. Αυτό το κρίνει ο γιατρός. Από ό,τι όμως εξ όσων συζήτησα μαζί του, υπάρχει και κάποια επαναληψιμότητα. Γιατί ο χρήστης εννοείται δεν καταφέρει θεωρητικά να το κόψει με μία μόνο επίσκεψη. Mm-hmm. Αλλιώς θα ήταν όλα εύκολα. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής το 53% των επισκεπτών είναι γυναίκες και τους 47 άντρες. Κρατάμε και κάποια στατιστικά. Μάλιστα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε ότι το ιατρείο διακοπής καπνίσματος... Και ο μέσος όρος ηλικίας, κυρία Νικολάου, είναι στα 57 έτη. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να δούμε και ποιο νέο. Αυτό να το χαμηλώσουμε. Αυτό, να δούμε και ποιο νέο να το παίρνουν απόφαση, γιατί βλέπουμε και το κάπνισμα επηρεάζει και πολλούς άλλους παράγοντες της ζωής μας, όπως η τεκνοποιία κτλ. Οπότε καλό είναι να δούμε και ποιο νέα παιδιά να το παίρνουν απόφαση να κόψουν το τσιγάρο. Ναι, γιατί δυστυχώς αφορά και ανήλικους το τσιγάρο. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε. Ναι. Εκεί στην Τριανδρία γενικότερα να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες δομές που βοηθούν ανήλικους για διάφορα θέματα. Είναι και ο Σύριος εκεί. Είναι στην Τριανδρία για το ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο συγκεκριμένο κτίριο, δεν ξέρω, έχει γίνει ένα κέντρο που γίνονται πολύ καλά πράγματα με την υποτισκέπτη. Είναι ένα πολυιατρείο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ολόκληρο πολυιατρείο με καρδιολόγο, παθολόγο, ενδοκρινολόγο, ακτινολόγο. Έχει πάρα πολλές ειδικότητες. Να πούμε ότι για το ιατρείο διακοπής καπνίσματος είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι κάθε Τετάρτη. Mm-hmm. Θα πρέπει βέβαια να προηγηθεί τηλεφώνημα, να δώσουμε και τα δύο τηλέφωνα. Βεβαίως. 2313, 318, 643 και 644. Εννοείται ότι η υπηρεσία παρέχεται εντελώς δωρεάν για τους δημότες. Εντελώς δωρεάν, αρκεί κάποιος να θέλει να το κόψει. Mm-hmm.
Κάτι ακόμα το οποίο είχαμε τελευταία στην επικαιρότητα με την αντιδημαρχία σας και θέλω ένα μικρό σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είστε και πιεσμένος χρονικά. Είχατε ένα εξώδικο προς κάποιους παρόχους ενέργειας για κάποια δημοτικά τέλη και κάποια πράγματα τα οποία δεν απέδιδαν όπως έπρεπε, το οποίο φαίνεται ότι απέφερε καρπούς. Έπρεπε να δείξετε δόντια. Κοιτάξτε, φτάσαμε και εμείς σε ένα σημείο στο όσο εδώ και μη παρέκει. Εγώ κατέβαλα κάθε προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, μέσα από mail, επιστολές, αλλά και προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου αυτά τα λεφτά να μας τα δώσουν. Είναι λεφτά των δημοτών, είναι λεφτά που οι δημότες πληρώνουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, τα δημοτικά τέλη των δήμων, και πρέπει οι πάροχοι ενέργειας να τα αποδίδουν βάσει του νόμου μέσα σε ένα δίμηνο στους δήμους, και είναι λεφτά τα οποία αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες. Η καθαριότητα των δήμων και ο οδοφοντισμός προέρχονται από αυτά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία ζωτικών υπηρεσιών των δήμων. Όχι υπηρεσιών που και να λείψουν δεν έγινε και τίποτα. Μιλάμε για την καθαριότητα, την ανακύκλωση και τον οδοφοντισμό. Όταν εξαντλείς όλες σου τις επιλογές, δεν σου μένει τίποτα άλλο. Εμείς στείλαμε το εξώδικο. Πραγματικά, όπως το είπατε, είχε αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής έχουμε εισπράξει ένα εκτιμόμενο ποσό από αυτό που είναι να εισπράξουμε γύρω στο 60%. Πολύ καλά. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα και από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα οδηγηθούμε στα δικαστήρια. Κύριε Κούκα, είναι πραγματικά κάτι που ούτε το θέλω, αλλά δεν έχω κι εγώ άλλη επιλογή. Διεκδικούμε χρήματα των δημοτών μας, το αυτονόητο. Χρήματα τα οποία από το πολύ, έτσι, από την πολύ δύσκολη περίοδο που όλοι περνάμε, από το εστέρημά τους, οι δημότες τα πλήρωσαν. Κύριε Κούπκα, θα μου επιτρέψετε λίγο να σας διακόψω, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς το θέμα. Είναι τέλη τα οποία δεν έχουν αποδώσει εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, δημοτικά τέλη προς το Δήμο. Ναι. Αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλοί είναι τέλη τα οποία οι δημότες τα... Σωστά. Τα πληρώνουν μέσω του λογαριασμού του ρεύματος. Και αυτά, από τη στιγμή που πληρώνει το ρεύμα, μέσα σε δύο, το ρεύμα είναι επιβαρημένο και με διάφορα πράγματα. Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό, κύριε Κούπκα, που δεν αποδίδουν το ανάλογο αντίθετο στο δημοτικό, στο Δήμο? Ναι, δεν θα τους ισοπεδώσω όλους. Υπάρχουν εταιρείες που είναι συνεπείς, υπάρχουν εταιρείες που θα έλεγα ότι έχουν μια μικρή καθυστέρηση, και υπάρχουν εταιρείες, κάποιες, οι οποίες θα έλεγα συστηματικά, σε εισαγωγικά μέσα, ξεχνούν να αποδώσουν τα παρακρατηθέντα. Υπάρχει εταιρεία που δεν έχει αποδώσει τίποτα καθόλου το 2021. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούπα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ, και μακάρι να συνεχίσετε το τόσο καλό έργο που έχετε ξεκινήσει και στο Δήμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.